gentlemen, it's time for the main event of the evening. And this contest will be fought for the MCP Light Heavyweight World Title. Please welcome our challenger, making his way to the blue corner, from Thessaloniki, Kazantzidis Ioannis. Τώρα είμαι πολύ έτοιμος για τον αγώνα. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για την προετοιμασία. Εγώ μπαίνω μέσα για να κάνω τέχνη και να βελτιώσω την τέχνη. Το παιχνίδι του θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και κάτι σχετικά απλό. Ξέρω ότι θα κερδίσω. Τώρα θα είναι knockout, θα είναι submission. Είμαι έτοιμος για τα δύο, υπερτερώ και στα δύο. Πραγματικά ελπίζω να προετοιμάστηκε καλά και να δώσουμε τη μάχη η οποία περιμένω και περιμένει και ο κόσμος να δει. Gentlemen, please welcome our champion, the reigning, defending MCP Light Heavyweight Champion from Thessaloniki, making his way to the red corner, Polyanidis Felix! Ο πρωταθλητής της Light Heavyweight κατηγορίας. Ο Γιάννης Καζαντζίδης είχε κάνει πριν από μερικές μέρες κάποιες δηλώσεις, οι οποίες πραγματικά ανάψανε φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι δεν θέλω να τον χτυπήσω τον Φίλιξ γιατί έχει παιδιά. Αυτό δεν το εξέλαβε πάρα πολύ ωραία η γωνία του Φίλιξ. Βαρύ. Είναι βαρύ, αλλά ξέρεις, είναι δύο ημίγυμνοι άντρες που παίζουν μπουνιές σε ένα κλουβί. Τι μπορεί να είναι πιο βαρύ από αυτό? Θέλουμε μόνο τρία δευτερόλεπτα. Και δύο, τώρα ξεκινάνε ένα. Οι δύο αθλητές. Φύγαμε. Ιτάμενο χρόνο το εγώ. Νομίζω ότι αυτό το χρόνο το βρήκε το... Ξανά. Πάρα πολύ. Όμως... πάρα πολύ βαρύ ground and pound από τον Γιάννη Καζαντζίδη. Και αγώνες, πρέπει να προσέξει τους αγώνες πάρα πολύ ο Γιάννης Καζαντζίδης. Ο Φίλιξ σχεδόν τον σήκωσε. Απορώ πως στέκεται ακόμα αυτή τη στιγμή. Απορώ πως στέκεται. Λύθηκε! Λύθηκε ο Φίλιξ, είναι κάτω! Γιάννης Καζαντζίδης είναι ο νέος πρωταθλητής Light Heavyweight! Σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα! Γιάννης Καζαντζίδης! Δεν αφήνει καμία αμφιβολία! Δεν είδαμε τι έγινε. Δεν να το ξαναδούμε αν γίνεται. Δεν είδαμε τι έγινε. Γιάννης Καζαντζίδης! Σοκάρι! Όλη τη Θεσσαλονίκη! Απίστευτο! Και ραφτή! Replay, για να δούμε. Να δούμε το replay οπωσδήποτε. Υπτάμενο γόνατο από τον Καζαντζίδη. Και να το αυτό το γόνατο. Γόνατο. Να το, και αυτό ήταν επίσης χτύπημα. Και όλα αυτά ήταν ζημιά που μαζευόταν στο κεφάλι του Πολιανίδη. Ειδικά εδώ πέρα αυτοί οι αγώνες στον κρόταφο. Ρίχνουν το... κατέρευσε πραγματικά. Γιάννης Καζαντζίδης, ο νέος Light Heavyweight Champion του MCP. Γεννά ο Γιάννης Καζαντζίδης. Μπράβο, Γιάννη Καζαντζίδη. Σε στάση Σέιζα. Έχει μεγάλο παρελθόν στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες ο Γιάννης Καζαντζίδης. Αυτός είναι ο τρόπος να δείχνει σεβασμό στον αντίπαλό σου. Κάθεσε γονατιστός, στραμμένος αλλού, μέχρι να μπορέσει αυτός να σηκωθεί. Κεραυνός. Πολλοί λέγανε ότι πώς γίνεται στον πρώτο του αγώνα να είναι στο main event και να διεκδικεί τη ζώνη πρωταθλητή. Τώρα ξέρετε πώς. Αυτό που από ό,τι φαίνεται λίγοι ξέρανε. Πάμε άλλη μια φορά. Είναι τα πρώτα βήματα. Έδειξε ότι με αυτά τα χρόνια και αυτή η κλωτσιά πετύχαινε τον Φίλιξ συνέχεια σε κάθε κίνηση. Μα μιλάμε για έναν αγώνα 30 δευτερόλεπτα, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Ακριβώς Γιώργο. Όλα κάνανε ζημιά. Κάθε τι έκανε ζημιά. Ναι.
και να περάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον κύριο Grant Waterman. Ladies and gentlemen, at 25 seconds of the very first round, our referee calls a halt to the contest, declaring our winner and new light heavyweight world champion by way of TKO, Kazantzidis Ioannis! Είμαι εδώ πέρα με τον νικητή σας, Γιάννης Κασατζίδης. Γιάννη, καταιγιστική εμφάνιση. Έκανες ό,τι ακριβώς είχες πει τις προηγούμενες μέρες. Αλλά χωρίς όμως μερικά παράπονα. Πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω καλά. Έκανα αυτό που προπονήθηκα. Ο Φέλιξ μπήκε δυνατά όπως το περιμέναμε. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον τραυματίσω ή κάτι που να ήταν αντικανονικό. Εγώ τα χτυπήματα τα βλέπα. Ήταν ακριβώς πάνω από τα αυτή. Μπροστά μου ήταν. Ήξερα που χτυπάω. Από εκεί και πέρα. Ελπίζω γρήγορη ανάρρωση. Έπρεπε να κερδίσω. Θα ήσουν έτοιμος, λες, να δώσεις ένα rematch στον Φίλιξ Πολυνανής? Πιστεύεις ότι αξίζει αυτή την ευκαιρία ή επειδή ήταν τόσο καταιγιστική η νίκη σου, τι θα ήθελες να δεις στο μέλλον? Καταρχήν, προφανώς και με την οικογένεια Χάλκια και τα λοιπά, έχω πολύ καλή σχέση. Δουλεύουμε μαζί, έχουμε κάνει προπονήσεις. Εγώ με τον Φέλιξ να κάνω και προπόνηση. Άμα παίξω ένα-δυο μάτς και δεν υπάρχουν αντίπαλοι, του δίνω και rematch. Απλά θέλω να παίξω για άλλα παιδιά. Τώρα είμαι που ανεβαίνω, θέλω να παίξω αντιπάλους. Ένα-δυο αγώνες μετά μπορώ να του δώσω και rematch. Γιάννης Κασατζίδης, κυρίες και κύριοι.